πάμε, Αντώνη? Κουράνε, τελειώνω. Άντε, τελείωνε, γιατί έχει να φτιάξει τα μάξι του Κώστα. Θα έρθει το βράδυ να το πάρει. Α, κατάλαβα, υπερορία θα κάνω πάλι. Μαύρος είσαι. Όχι, μαύρος. Τις υπερορίες σου προηγούμενο μήνα πότε θα σπάρω? Εντάξει, μου λες, θα τις πάρεις, θα τις πάρεις. Όλα εντάξει, μου λες. Ζάπα, θα δουλεύω. Ξέρετε, είμαι ασφαλιστής και ήρθα να σας μιλήσω για τις ασφάλειες ζωής, θανάτου, πυρός, κλοπών, επιδρομής αλλοφύλων κτλ. Αντώνη, τι θέλει ο κύριος? Στο αφεντικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είσαι σε το αφεντικό? Μάλιστα, τι θέλετε? Ξέρετε, είμαι ασφαλιστής και ήρθα να σας μιλήσω για τις ασφάλειες γενικός ασφάλειας πυρός, ζωής, θανάτου, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου κτλ. Πάσε μέρα, παιδάκι μου, και δεν έχω όρεξη πρωί-πρωί. Μα ξέρετε, κύριε, κάθε 57 λεπτά καίγεται ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι, μια περιουσία, ένα οικόπεδο, ένα δάσος. Η πυροσβεστική υπηρεσία βέβαια τρέχει, αλλά η ζημιά, μικρή ή μεγάλη, έχει γίνει. Δε θέλω, ρε παιδάκι μου, πώς το λέει να με ζαλίσεις, θέλεις πρωί-πρωί? Δεν του παίρνεις φράγκο αυτού και με έναν ανασφάλιστο με έχει, για να μην πληρώνει ασφάλιστα στο ΙΚΑ. Τι λες εσύ τώρα, ε? Λέω ότι ο κύριος έχει δίκιο. Δεν θυμάσαι τις προάλλες που σπάσαν το μαγαζί του Κυρτάσου οι χούριγκας που δεν έκανα απ' έξω? Μη με ζαλίζεις και εσύ τώρα, ρε. Δεν φτάνει που έχω αυτό, ρε. Θα έχω για σένα, ναι. Αλλά άμα πάρουμε καμιά φωτιά εδώ μέσα, ζηλεύω. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάνει ασφάλεια πύρο στο μαγαζί, έτσι και πετάξουμε κανένα σπίρτο, καήκαμε. Καήκατε. Τόσα χρόνια δεν πάθαμε τίποτα, τώρα θα πάθουμε. Τι μυρίζει, ρε παιδιά? Ωραία! Πήρατε φωτιά! 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 Πώς μείνουν τα πυροσβεστήρα, ρε! Ποια πυροσβεστήρα? Δεν δουλεύει! Σου είπα να βάλεις καινούργιο, δεν είδε, ρε! Τι κάνεις εκεί πέρα? Πόσα κάνει να φυλίσω! Δερμάτινο! Δερμάτινο! Αμάκα την κομμάτα, δεν έκανες! Πάμε να φύγουμε, θα καούμε εδώ μέσα! Μα! Βοήθεια! Βοήθεια, πυροσβεστική! Τι λες, ρε Αντώνη, τέτοια ατυχία? Άστε εγώ στο διάλογο. Κάηκε το μαγαζί, καήκαμε όλοι. Τώρα τι θα κάνω? Δεν μου λες πώς πας με τις πίνακες σου? Καλά πάω, δόξα στον Θεό. Πουλάω κανένα Παναγία, κανένα Χριστό. Δεν μου λες? Και βολεύομαι. Ο τελευταίος πειρασμός είναι αυτός? Όχι, είναι ο πρώτος. Ο πρώτος? Ναι. Τι ελάζω. Πάω να φύγω, Αντώνη, για να πάω να δώσω. Πουλήσεις πίνακες? Αυτό θα το δώσω κάπου. Θα σε ξαναδώ, ξέρω. Κατάλαβα. Ναι. Ναι. Γεια. Το καλό. Εσύ καλά την έχεις. Καλή σε εμάς. Άρα τι έχω πάθει, Παναγία μου. Άρα τι έχω πάθει. Γεια σας, παιδιά. Κάνουμε κρασάκι, κρασάκι. Είδω σε φέρνει καρδία. Θέλω όμως τώρα λίγο όπως εκεί. Ήρθα εδώ για να σας μιλήσω γενικώς για τις ασφάλειες. Η ασφάλεια, η αγαπητή ασφάλεια, πάει μπροστά μου, σε με γρουζούζει. Άντε φύγε από εδώ. Μην πέσει το ταβάνι και μας πλακώσει. Έλα. Αμά, το φωτιστικό. Ο Παναγία. Είδες τι έκανες. Εσύ ήρθες. Έλα, δυσιδαίμον είσαι. Υπερβάλλεις λιγάκι, υπερβάλλεις. Τι υπερβάλλω, μωρέ. Παναγιά, αλλά με ποιος είναι ευθυνισμός. Αυτό δεν είναι ενωμένο. Ρε, πολύ γρουσού είσαι, αδερφέ μου. Μια χαρά ήμουν στο μαγαζί πριν έρθεις εσύ. Έλα, τι μια χαρά. Εμένα ξέρεις, η γούρη μου φέρε αυτή η καταστροφή. Πώς σε φέρε γούρη? Όταν έπιασε φωτιά το μαγαζί, έτρεξε όλη η γειτονιά και ασφάλισε. Δέκα ασφάλειες πυρός έκανα μέσα σε μια ώρα. Τι μου λες? Βέβαια, και τώρα ήρθα να ασφαλίσω και τον ιδιοκτήτη του καφενείου, Συντηφωνεί. Καλώ ήρθατε. Τι έγινε, Αντώνη, πώς έπεσε αυτό? Εμένα ρωτά, αυτό ρώτα. Πώς έπεσε αυτό? Ήρθα να σας μιλήσω για τις ασφάλειες. Άστα να πάνε. Οι ασφάλειες μας καίγονται συνέχεια, φίλε. Τον έπεισε. Ω, Χριστέ μου. Ξέρεις ότι τώρα έχω μείνει άνεργος μετά από όλα αυτά. Ασφάλεια για ανεργία κάνεις? Δεν μου λες. Τι να σου πω. Θα σε ενδιέφερε να γίνεις ασφαλιστής? Εγώ από πού και ως πού? Αφού λες ότι έμεινες άνεργος και σκέφτομαι να σε βοηθήσω, όπως με βοήθησες κι εσύ. Πώς σε βοήθησα δηλαδή? Βάζοντας φωτιά στο μαγαζί, ασφαλίστηκαν οι άλλοι. Δηλαδή εγώ το κάψα. Δεν το κατάλαβες? Δεν είμαστε καλά. Ακού, εγώ το κάψα. Πώς? Με το τσιγάρο σου. Αλλάζω αυτά τώρα. Η πρότασή μου σε ενδιαφέρει. Βγάζεις πολλά. Περίπτωση. 50% από κάθε ασφάλιση. Εγώ όμως που δεν ξέρω από αυτή τη δουλειά. Τα μάθω. Θα κάνουμε σεμινάρια. Νομίζω ότι όσοι έρχονται ξέρουν. Επειδή όπως σου είπα η εταιρεία που δουλεύω είναι καινούρια, ψάχνει για νέα στελέχη. Να, κάτσε.
Μέσα. Βέβαια. Αυτή είναι η κάρτα μου η επαγγελματική. Τηλεφώνησέ μου άμα σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει. Όχι. Εντάξει. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Ήρθα να μιλήσουμε για ασφάλειες. Θα τους γράψει όλες. Γρουσούζι. Δεν γρουσούζι. Βρήκες τίποτα? Όχι, ψάχνω τις εφημερίδες. Γιατί δεν τηλεφωνήσεις σε κανένα γνωστό σου που έχει συνεργείο, μήπως τη χρειάζονται κανένα μηχανικό? Νομίζω ότι δεν τηλεφώνησα. Θα πως αυτοί πάνε καλά. Έχουν και αυτοί αναδουλειές. Άστε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Έχουμε τόσα έξοδα. Νίκη, φώτα, νερά, κοινόχρηστα. Πώς θα βγούμε? Κάτι θα κάνω. Γιατί δεν τηλεφωνήσεις εκείνον τον τύπο που είπε ότι μπορεί να σου βρει δουλειά? Στον ασφαλιστή. Δεν είμαστε καλά. Αυτές οι δουλειές είναι αριτζίδικες. Εγώ θέλω κάτι σίγουρο. Ναι, αλλά μέχρι να βρεθεί αυτό το σίγουρο, κάτι πρέπει να κάνεις. Τι θα γίνει, θα τρώμε τις οικονομίες μας? Αφού άνεργος έμεινες, τι έχεις να χάσεις? Θα γλιτώσεις και από τη μουτζούρα. Άσε μας, ρε Τασούλα. Άσε μας. Θα γίνω εγώ ασφαλιστής? Να κυνηγάω τον καθένα στον δρόμο να τον ασφαλίσω? Δεν είμαστε καλά. Είμαι εγώ για τέτοια. Άσε με. Θα ήθελα να δουλέψω στην εταιρεία σας. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Αντώνη, αλέπορε, η επιχείρησή μας είναι νεοειδρυθήσα. Στηρίζεται καταρχήν στην επαγγελματικότητα των συνεργατών της και στην καλή της θέληση για εργασία. 60.000. Άλλα λέμε. Από θέληση άλλο τίποτα, κύριε Λαγέ. Λαγός δεν είπατε ότι λέγεστε? Μάλιστα. Δημήτρης Λαγός. Γι' αυτό θέλουμε συνεργάτες έξυπνους, τίμιους και εργατικούς που να κυνηγούν τη δουλειά τους και να προσφέρουν. Το αντάλλαγμά τους θα είναι ανάλογα με την προσφορά τους. Δηλαδή, όσο περισσότερες ασφαλίσεις, τόσο περισσότερα κέρδη για εσάς. Ο Λευτέρης μου είπε ότι έχετε βγάλει εξετάξεις για γυμνάσιο. Αλλά δεν παίζουν ρόλο οι γραμματικές γνώσεις. Το νιανιό, αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω από αυτά, όπως είπα στο Λευτέρη. Δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει στην αρχή. Θα σας κάνουμε όμως σεμινάρια να κατατοπιστείτε πάνω στην εργασία που θα κάνετε. Και γι' αυτά τα σεμινάρια θα πληρώσω? Μα όχι, φυσικά. Ευτυχώς. Και σχετικά με το οικονομικό? Τον πρώτο χρόνο θα έχετε 50% ποσοστά από τα ασφάλιστρα που θα πληρώνουν σε εμάς οι άνθρωποι που θα έχετε ασφαλίσει. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει π.χ. 50.000 ασφάλιστρα, οι 25 είναι δικές μου? Ακριβώς. Βέβαια, χρόνο με το χρόνο το ποσοστό θα πέφτει. Γι' αυτό θα πρέπει να βρίσκετε συνεχώς πελάτες. Ενδιαφέρον. Πότε μπορώ να αρχίσω? Όποτε θέλετε. Ακόμα και τώρα. Δευτέρη, είχες δίκιο τελικά. Ευχαριστώ. Στο χρωστούσα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Και μην ξεχνάτε, περισσότεροι πελάτες, περισσότερα κέρδη για εσάς. Η Λούις ΑΕ πρέπει να σταθεί ανάμεσα σε μεγαθύρια. Και αν τα καταφέρει να στρατολογήσει ανθρώπους ικανούς, θα τα πετύχει. Άλλωστε και το ποσοστό μας είναι μεγαλύτερο από όλες τις άλλες τις εταιρείες. Ο Λευτέρης το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Βέβαια, κύριε Λαγιά, λίμωνο. Γι' αυτό εξάλλου έφυγα από την προηγούμενη εταιρεία που εργαζόμουν. Επειδή οι ώρες σας ήταν πολύ πιο συμφέροντες. Ο Λευτέρης θα σας κατατοπίσει για τα σεμινάρια και τα σχετικά με την εργασία μας. Εντάξει, ελπίζω να το πάω καλά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγιά. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, η δουλειά του ασφαλιστικού πράκτορα έχει ενδιαφέρον όχι μόνο οικονομικό, γιατί πέρα από το κέρδος που μπορεί να έχει, σου προσφέρει και τη δυνατότητα να κάνεις κάποιες γνωριμίες κοινωνικές, κοινωνικές σχέσεις. Για να συμφωνήσεις κάποιες οδόμους, κάποιες που μπορεί να σου χρειαστούν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Μέσα τα συμβόλαια.
Εντάξει. Τα σεμινάρια τελείωσαν. Από αύριο βγαίνω στους δρόμους. Γίνομαι ένα παιδί του δρόμου. Πασούλα, παιδί μου, έχεις μπροστά σου ένα ασφαλιστή της Louis Alpha Epsilon Inc. Τι λες, θα τα καταφέρεις? Στην αρχή είχα αμφιβολίες, πάντως πρόκειται για πολύ σοβαρή εταιρεία. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις τώρα, γιατί οι οικονομίες μας όπου να είναι τελειώνουν. Να αρχίζεις να βγάζεις κάποια στιγμή, γιατί προς το παρόν όλο δίνουμε. Κοστούμι, τσάντα, κομπιουτεράκι. Μπορεί εγώ άμα αρχίσω δεν θα μπορώ να σταματήσω. Δεν θα αφήσω άνθρωπο ανασχάριστο. Θα τους τρελάρω στο πίτσι-πίτσι. Τούτο μόνο σου λέω, ότι με το 50% γίνομαι συνεταίρος της εταιρείας επί των ασφαλίστρων. Για υπάλληλος πήγες, πότε πρόλαβες και έγινες συνέταιρος? Να σου εξηγήσω. Και από πού σκοπεύεις να αρχίσεις? Δεν ξέρω, ακόμα θα δω. Γιατί δεν αρχίζεις από τους συγγενείς μας, θα είναι πιο εύκολο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Δεν τους τηλεφωνείς να έρθουν το βράδυ εδώ να μαζευτούν να τους μιλήσω? Σταμάτα να τρως τα νύχια σου, είναι γρουσουζιά. Να είμαι προληπτικός. Πώς τον είδατε το καινούριο? Ξέρω εγώ τι να σου πω, καλός φαίνεται. Και έχει όρεξη για δουλειά. Αυτό είναι ευχάριστο. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει, γιατί είναι έξυπνος και εργατικός. Και το κυριότερο, άφραγκος, που σημαίνει ότι θα σκεφτεί για να δουλέψει. Όσο περισσότερο ανάγκη έχουν, τόσο περισσότερο προσπαθούν. Δεν είδατε τα δευτέρη? Τρεις μήνες είναι στην εταιρεία και πόσο κόσμο έχει ασφαλίσει. Ναι, αλλά έχει και γνωριμίες από την προηγούμενη ασφαλιστική εταιρεία που δουλεύει. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, μέχρι τώρα δεν έχει πάρει δραχμή. Και αρχίζει να μη ανασχεθεί. Και αυτός και οι άλλοι δύο. Μα θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν φυσικά. Καμία επιταγή, έτσι. Σε παρακαλώ, Ατρέα, φρόντισε αν η επιταγή να είναι μηνός. Έτσι. Και εσύ Κώστα πήγαινε στην τράπεζα να καταθέσει τη δόση των ασφαλίστρων. Έτσι. Για λογαριασμό της εταιρείας μας, βέβαια. Έγινε. Βρία, κουράγιο. Ένας μήνας μένει. Κουράγιο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εσύ βέβαια δεν πίνεις τίποτα πια. Ευχαριστώ πολύ, μου έκανε στο μάτι. Ούτε εσύ πια. Δεν έχω πίεση, παιδάκι μου. Ρε Αντώνη, τι έγινε, βρήκες δουλειά? Ναι, βρήκα. Και πού δουλεύεις τώρα? Θα σας πω. Πάντως μεγάλη ατυχία να πάρει φωτιά το μαγαζί. Μα καλά, πώς έγινε? Μάλλον βραχυκύκλωμα. Δεν είναι κόσμος αυτός που ζούμε θεία. Δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Πες τα γυναίκα. Σας κάλεσα εδώ για να σας μιλήσω για ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με το ατύχημα στο μαγαζί. Πού είναι τόσο σοβαρός, ακούμε. Όπως ξέρετε, όλοι το μαγαζί που δούλευα κάηκε. Ναι, μωρέ Αντώνη, αυτό ήταν μεγάλη ατυχία. Κόλαση, φωτιές. Ένας θεός ξέρει πώς γλίτωσα από εκεί μέσα. Μα γιατί δεν συζητάμε για τίποτα πιο ευχάριστα πράγματα? Θα έπρεπε να σου αγγίθει για να βλέπεις την καταστροφή. Στον δρόμο έμεινε ο άνθρωπος. Και ήταν και χωρίς ασφάλεια. Τι ασφάλεια? Ασφάλεια πυρός. Δεν μου λες εσύ έχεις ασφάλεια πυρός? Άσε μας, μωρέ Αντώνη, να κλαμάρεις ασφάλεια πυρός. Αυτό είναι να μη σου τύχει. Το θέμα είναι να το προβλέψεις πριν, γιατί όταν σου τύχει θα είναι αργά. Α, δεν αλλάζουμε λόγο συζήτηση. Καλά και να τη γλιτώσεις, θα γίνει ζητιάνος. Αν δεν τη γλιτώσεις, θα γίνει ζητιάνα η γυναίκα σου και χείρα. Μα τι έπαθες, το σταμάτα, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχεις, Και αντέχεις να ζεις χείρα, τα παιδιά σου δεν τα σκέφτεσαι? Τι λες, ρε Αντώνη, ποια παιδιά? Έχουμε εμείς παιδιά? Αν είχατε. Για το σοβαρό, πότε θα μας πεις, παιδί μου? Μα υπάρχει πιο σοβαρό από το γεγονός ότι ο θείος Πολύκαρπος έχει την καρδιά του? Αυτό πράγματι είναι σοβαρό. Σκέφτεσαι πως κάποια στιγμή θα την αφήσεις χείρα τη φουκαριάρα? Τι παξίλο, παιδί μου. Το λέω για να κάνετε μια ασφάλεια ζωής. Αφού έχουμε ΙΚΑ. Τι να το κάνετε το ΙΚΑ? Εδώ η Louis Ασφαλιστική σας εξασφαλίζει. Ποια είναι αυτή? Η εταιρεία που δουλεύω. Έγινε ασφαλιστής. Και αυτό μας πάνωξες εδώ και μας έχεις με τα μακάβρια. Μόνο με 50.000 ασφάλιστρα ασφαλίζεστε για 5 εκατομμύρια. Πάμε να φύγουμε, Πολύκαρπε. Γιατί αυτός βάλθηκε να μας κάνει μαύρη την καρδιά απόψε. Αντώνη μου, ευχαριστούμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Πάμε και εμείς και τι, Μια άλλη φορά, Αντώνη μου, μια άλλη φορά. Θα σου λέω ευχαριστούμε για το ποτό. Γεια σας, παιδιά, καλή νύχτα. Φύγανε. Δεν νομίζω ότι το είδανε και τόσο ζεστά το θέμα. Εγώ θα τους ασφαλίσω. Πώς? Θα δεις. Ώστε λοιπόν δεν έγινε τίποτα, Τίποτα απολύτως. Πώς φαίνεται εδώ ήρθα για να πίνω καφέ. Μωρέ, έπρεπε να πέφτανε στα χέρια τα δικά μου. Θα τους είχα ασφαλίσει σωπή και φύ.
Μήπως δεν χρησιμοποιήσεις σωστές μεθόδους. Τι μεθόδους, εσείς μου τις μάθατε. Θέλω να πω, μήπως πρέπει να γίνεις πιο πιστικός. Δεν έχεις ακούσει. Η πειθό πείθη. Δηλαδή, να σου εξηγήσω. Θυμάσαι όταν πήρε φωτιά το συνεργείο. Όλη η γειτονιά έτρεξε και ασφαλίστηκε. Κάτσε με τέτοια ώρα, δηλαδή να πάω να βάλω φωτιά στο μαγαζί του Μπατζανάκη. Όχι μόνο δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά πέρασε τώρα πια η εποχή που χτύπαγες την πόρτα και ασφάλιζε στον κόσμο. Τώρα πρέπει να σχεδιάζεις από πριν το τι θα κάνεις. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν μου λες. Εδώ μέσα, σε αυτή την εταιρεία, όλο διευθυντές βλέπω. Άλλοι υπάλληλοι, δηλαδή ασφαλιστές σαν και εμάς, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν άλλοι δύο ασφαλιστές, αυτοί που δουλεύουν στην επαρχία. Αλλά ο Κώστας και ο Ανδρέας ψάχνουν συνεχώς για καινούργια πρόσωπα. Και εμένα που με πήραν από την εταιρεία που δούλευα πρώτα, το κατάφεραν δίνοντάς μου μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή σε αυτή τη δουλειά είμαστε οι βασικοί, τα πρώτα στελέχη που λένε. Ναι, βέβαια. Και επειδή είναι καινούργια εταιρεία, όπως ξέρεις, και συνεχώς επεκτείνεται, φαντάζεσαι σε δύο χρόνια που θα έρθουν καινούργιοι ασφαλιστές, Εμείς θα είμαστε οι παλαιοί και φυσικά θα είμαστε και οι προϊστάμενοι τους. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Καλημέρα, παιδιά. Πώς πάει? Πολύ καλά, κύριε Λαγέ, και ό,τι σας χρειαζόμουν. Έχω εδώ 5 συμβόλαια καινούριων πελατών. Και τις προκαταβολές τους, βέβαια. 20.000 για κάθε συμβόλο, 100.000. 100.000. Μπράβο, Λευτέρη μου. Μπράβο. Εσείς, κύριε Αλέπορε, τι κάνατε? Πίνω καφέ. Με τις υγείες σας. Για τη δουλειά, λέω, τι κάνατε? Δυστυχώς, κύριε Λαγέ, δεν μπόρεσα να ασφαλίσω κανένα. Δεν μπορείς να ασφαλίσεις κανένα. Δυστυχώς. Εμείς δεν ακοριέσαι. Δεν έχεις την πείρα του Λευτέρη, αλλά θα την αποκτήσεις. Αυτό του λέγα τώρα. Αυτό του λέγες τώρα. Δεν μου λέτε μήπως πρέπει να αλλάξετε μεθόδους. Αυτό μου λέγε τώρα. Αυτό του λέγες τώρα. Ναι, κύριε, δεν σας διακόψα. Όχι, καθόλου. Μήπως είναι καιρός να μιλήσουμε για την πληρωμή μου. Την πληρωμή σου? Ποια πληρωμή σου? Το ποσοστό μου. Έχει περάσει το τρίμηνο και τα ασφάλιστρα των περισσότερων πελατών μου έχουν πληρωθεί. Αμέ! Ναι, Λευτέρη, με έχεις δίκιο, σε ξέχασα. Αλλά θα σε πείρεσε να σου δώσω μια επιταγή του μηνός. Ποιανού μηνός? Κάποιου μηνός. Όχι βέβαια, τι. Είσαι εντάξει. Κούρι, δεν πειράζει. Κούρι, κούρι. Κούρι, δεν με πειράζει να μου δώσετε μια επιταγή. Εξάλλου θα χαθούμε, εδώ δεν θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, δεν θα χαθούμε. Κώστα, ετοίμασε μια επιταγή του μηνός. Στους 3 μήνες που λειτουργεί η εταιρεία μας, έχετε ασφαλίσει 20 συγγενείς και 40 επιχειρηματίες. Μπράβο, Λευτέρη. Εσείς να τα ακούτε και να τα βλέπετε, κύριε Αλέπορε. Σύνολο 60. Όπως ξέρετε από τις προκαταβολές δεν παίρνετε ποσοστά, Λοιπόν, από τους 60 που έχετε ασφαλίσει, έχουν πληρώσει πρώτη δόση οι 45. Έτσι έχουμε το ποσό. Μισό λεπτό. €1.115.000. Το 50% μας κάνει... Μισό λεπτό. 557.500. Ορίστε και η επιταγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι δικά σου. Ακριβώς. Και τα επόμενα τρίμηνα που θα εισπράξουμε τις δόσεις από τα άλλα ασφάλιστρα, θα πάρει και τα υπόλοιπα. Κύριε Λαγέ, νομίζω ότι είναι καιρό να αλλάξω μεθόδους. Έλατε. Να σε τρομάξω. Αλλά ξέρεις πόσο εύκολα καίγεται σήμερα ένα σπίτι ή έναν οικοκυριό. Γιατί το άνοιξες? Μου λες γιατί το άνοιξες? Λοιπόν, Αντώνη, αν ήρθες σε επίσκεψη, καλά έκανες και ήρθες. Αν ήρθες όμως για να μου φας την ψυχή, να μου λείπει. Όπο και τι. Όπο, κοίτα, καταστροφές. Όπο, κάει και όλο. Και βέβαια κάνει. Σκέψω ότι κάθε 57 λεπτά παίρνει φωτιά ένα σπίτι και ένα μαγαζί. Ορίστε, έχω την αίσθηση του πυροσβεστικού σώματος. Άσε μας, Αντώνιο! Κάσε με, θα χάσει την υπομονή μας, μου αδερφέ μου, να δω την ταινία. Ωχ! Άντε, γιατί θέλω να κάνω και μπάνιο. Πάντα σοβαρά τα πράγματα. Βράχτε με, ησυχώ! Κύριοι, η εταιρεία μας, δηλαδή η τσέπη μας, ανθεί οικονομικά. Μέσα σε 3 μήνες από την ίδρυσή της, έχουμε εδώ και στην επαρχία 150 ασφαλισμένους. 150? Ναι, από τις προκαταβολές μόνο έχουμε εισπράξει 3 εκατομμύρια και κάτι ψηλά.
Και αυτοί που πλήρωναν τα ασφάλιστρα του Αλφα Τριμήνου άλλο 1.700.000. Μας μένουν μόνο οι υπόλοιποι που θα κλειδώσουν μέχρι τέλος του μηνός άλλο 1.500.000. Σύνολο 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια! Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας και στην υγειά της τσέπης μας. Στην υγειά μας. Υγειά μας. Και ο Λευτέρης όμως, έκανε καλή δουλειά. Και οι άλλοι βέβαια. Μωρέ, ας τους άλλους. Ο Λευτέρης έκανε τα περισσότερα. Πάντως αυτός έχει και την πείρα από την προηγούμενη εταιρεία που δούλευε. Σωστά. Αλλά και οι άλλοι στην επαρχία δεν πήγανε πίσω. Κάτι κάνανε κι αυτοί. Μόνο αυτός ο καινούριος τίποτα δεν κάνει. Αλλά τι μας νοιάζει. Κάτι θα μαζέψει κι αυτός. Τι λέτε. Ναι, θα μαζέψει. Πάντως από ό,τι ξέρω, ναι. Προσπαθεί. Προσπαθεί. Ναι, προσπαθεί αυτό συνέχεια. Σκέφτεσαι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνεις. Άσε με σε παρακαλώ, άσε με να κάνω το πάλι με την ησυχία μου. Όχ, μα σκέφτεσαι ότι αν γλιστρήσεις θα σκοτωθείς. Γιατί, ένα πάρτον από εδώ και θα το πλήξω στο μπάνιο. Ρε Χριστιανέ μου, τι σου έχω κάνει και με βασανίσεις, έτσι. Θα τελειώσουν τα βαζάρα σου, αν ασφαλιστείς τη Λούις ΑΕ και θα κοιμάσαι και θα πλένεσαι ήσυχος. Αντώνη, σε έχουμε που είσαι γατρός, μην παίξεις ανάγκη από δουλειά. Πρόσεξε όμως, σε λίγο θα πάμε. Έτσι και ξαναμιλείς για ασφάλειες, θα σε σκοτώσω. Εγώ σε προειδοποίησα. Έξω! Πάντως, εγώ χείροντας νύπτας μου, νύπτοντας χείρας μου. Άντε έξω, ρε! Άντε έξω και μην ξαναφτύχεις! Ω! Αμά μου, ρε, τερφέ μου! Ω! Είναι ένας αλήθεια που με έχει χάσει. Αυτόν τον έχω ικανό να ξανάρθει αύριο. Ωραία, έτσι και του ξανανοίξεις την πόρτα, θα σου κόψω τα πόδια. Τρώγε. Τι ήταν και αυτό το απόψινό με τον Αντώνη. Μου σπάσε τα νεύρα, ξεκολλημό δεν είχε. Με τη δουλειά του κάνει ο Φουκαράς. Γιατί τη δουλειά του να την κάνει, αλλά όχι να τρελάνει εμένα. Άντε, γιατί έτσι και το ξαναδώ θα καταλήξω στο Δαφνί. Λαφρυγιά, μη ρέμεσαι τώρα, τι να κάνω. Άσε μας τώρα, γιατί δεν έχω όρεξη για τέτοια. Άντε, κοιμήσου. Πολύ νύχτα. Νύχτα. Είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Γιάννη, πρέπει να ασφαλιστείς. Ξύπνα. Γιάννη, ξύπνα. Τι έγινε, ξημέρωσε. Μπορεί να ήταν κλέφτες και να σου αδειάζανε το σπίτι. Γιάννη, ξύπνα, μπορεί να ήταν κλέφτες. Παναγιά μου, κλέφτες, βοήθεια, και τι κλέφτες. Τι φοράς, μωρέ, εγώ είμαι. Χριστιανέ μου, τρελάθηκες τελείως. Πώς μπήκες εδώ μέσα, Τον υπαρκονόπορτα, αφού μένετε στο ισόγειο, φαντάσου να μην ήμουν εγώ να ήταν κλέφτες. Η Λούις ΑΕ κάνει και ασφάλειες κλοπής. Παναγία μου, δώσε μου κουράγιο και θα βρεθεί αυτό στο χώμα και εγώ στη φυλακή. Ρέμισε, Γιάννη μου, θα πάθεις τίποτα. Μα έτσι και ενώ θα πάθω, έτσι και θα ξαναδώ μπροστά μου, θα πάθω. Βγάλω τα συμφώνια, ρε. Βγάλω τα συμφώνια. Θα ασφαλιστείς. Θα ασφαλιστώ, Και για κλοπή και για σεισμό. Και για φωτιά. Προφαντός. Και για φωτιά και για πεθερά και για σένα προκειμένου να μη σε ξαναδώ στα μάτια μου. Γιάννη μου, έκανες την καλύτερη επιλογή της ζωής σου. Θα με θυμηθείς. Θα με θυμηθείς, όπως λέει και ο Κόκοτας. Ο Πάριος το λέει. Ο Πάριος. Συγχαρητήρια, Αντώνη μου. Είσαι καταπληκτικός. Έχεις λαμπρό μέλος στην εταιρεία. Κύριε, ο κύριος Αλέφορος θα το πρώτο τη συμβόλαιο. Μπράβο, Αλέφορε. Και δεν είναι συμβόλαιο μια ασφάλεια, είναι ζωή, κλοπή, πυρό. Ακόμα και για δυστυχήμα σε αεροπλάνο, σε τρένο, για πλημμύρε. Και για γλίστριμα στο μπάνιο. Αν δεν ήταν περασμένη ώρα θα τον είχα ασφαλίσει χιλιάδα. Το συμβόλαιο είναι 10 εκατομμύρια. Σα έφερα μια προκαταβολή 50.000 ασφαλίσει. Μα είσαι υπέροχο. Αν συνεχίσει έτσι, θα πα μπροστά. Τα ποσοστά μου πού θα τα πάρω, κύριε. Μόλι θα λάβουμε τα ασφάλιστα των πελατών σου, αμέσω τα πάρει. Όχι, επειδή έχω ανάγκη κάποια λεφτά γι' αυτό. Ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν είδες ο συνάδελφός σου, Λευτέρης.
Είχε 3 μήνες να πληρωθεί. Τα πήρε όμως μέσα εμένα. Κάνε υπομονή, Αντώνη μου, έτσι. Εσύ να κοιτάξει για τον επόμενο να ασφαλίσεις. Τον επόμενο. Επειδή μου τελειώνουν και οι οικονομίες μου γι' αυτό. Έτσι, καταλαβαίνω, αλλά δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Όταν μείνεις χωρίς λεφτά, θα κάνουμε κάτι, θα σου δώσουμε έναντι. Έναντι. Εντάξει. Ασφάλισες το Γιάννη, μα πώς τα κατάφερες. Τον έπιασε τον ύπνο. Γιατί δεν τρως. Να σκέφτομαι πώς θα καταφέρω να ασφαλίσω τη θεία τη Θεανό. Λέω να πάω την κυραγή στο σπίτι, να την ψήσω. Δεν θα την βρεις. Κάθε Κυριακή πηγαίνει στο νεκροταφείο. Νεκροταφείο γιατί? Δεν πηγαίνει λουλούδια στον τάφο του συγχωρεμένου του μπάρμπα της. Αυτού που τη μεγάλωσε σαν παιδί του. Θα πάω κι εγώ. Πού, στο νεκροταφείο? Στο νεκροταφείο. Σταμάτα να τρως τα νύχια σου, αφού έχουμε φαγητό. Είναι πιο νόστιμο. Κυρία μου, συμβαίνουν αυτά. Νέος ήτανε. Νεότατος, 87 χρονών. Και έφυγε πάνω στο άνθος της ηλικίας του. Το καλό που μου έκανε πως θα το ξεπληρώσω. Δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη δηλαδή που γίνουμε αδιάκριτοι, αλλά σας έκανε καλό που πέθανε. Είχε ασφαλιστεί, κυρία μου. Κύριο Θεανό, το όνομά σας. Θεανό. Είχε ασφαλιστεί για 5 εκατομμύρια. Είναι φεγγάρι στην ασφάλεια του, λέγα εγώ. Θα σου χρειαστεί, μου λέγε. Και εδώ που χρειάστηκε. Εδώ που τα λέμε καλά έκανε. Ο Θεός τον φώτισε, κυρία μου. Και τα 5 εκατομμύρια. Ήταν 7. Αυτοί οι άνθρωποι της Λούις με φρόντισαν. Ποια Λούις? Την εταιρεία που είχε ασφαλιστεί. Άγιοι άνθρωποι. Την κυρία πλήρωσα και λουλούδια στέλνουν κάθε μέρα. Πάνε καλά. Εκεί δουλεύει ο ανιψιός μου, ξέρετε. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλή εταιρεία. Φοβάμαι κιόλας. Τόσα γίνονται. Κυρία μου, έχετε ανιψιός τη Λούις και δεν έχετε ασφαλιστεί ακόμα. Τι να σας πω. Μπορεί να σας συμβεί κανένα κακό. Να χτυπήσω ξύλο. Χτυπάτε. Τώρα που μου το λέτε, το σκέφτομαι κι εγώ. Έχετε δίκιο. 5 εκατομμύρια, είπατε, σας άφησε ο Μακαρίτης. 7,5 με τους τόπους. Να είστε καλά που μου ανοίξετε τα μάτια. Χαίρετε. Χαίρετε. Κρίτσα μου, κρίτσα μου. Πάει και ο επόμενος. Γεια σας. Εσύ, Αντώνη μου, θα τους ξεπεράσεις όλους. Είπαμε να τους ασφαλίσεις, αλλά όχι και έτσι. Και εγώ θα ασφαλίσω τώρα κάτι να τον ασφαλίσω για καλά. Ορίστε, κύριε, ορίστε συμβόλαιο. Όλη η περιουσία του θείου του Αντώνη ασφαλίστηκε. Ο θείος του έκανε και ασφάλεια ζωή σε εμάς. Ορίστε και το τσέκ από τη θεία μου. Είναι προκαταβολή από την ασφάλεια μας. Σήμερα μας έστειλαν και οι της επαρχίας μερικά συμβόλαια ακόμη και μερικές προκαταβολές. Με τέτοιους υπαλλήλους που έχουμε, μπορεί να πάει ποτέ πίσω η Λούις ΑΕ. Ποτέ! Πάντα μπροστά. Πάντα μπροστά. Εγώ έτσι και πάρω φορά δεν με σταματάει τίποτα τώρα. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας. Και καλές δουλειές, Αντώνη μου. Καλές δουλειές.
θέλετε? Είμαι ασφαλιστής. Ασφαλιστής, τι ασφαλιστής? Κάνω ασφάλεια ζωής ατυχημάτων. Ατυχημάτων. Ναι, ατυχημάτων. Να, σαν αυτό. Το βλέπετε? Τι έχει το χέρι σας? Α, ποιο χέρι μου? Δεν υπάρχει τώρα χέρι. Δούλευα σε ένα ξυλουργείο και μου το πήρε μια κορδέλα. Όχι, ρε φίλε, συνάδελφο, σκέφτεται τέτοια ζημιά. Ναι, δεν μοιάζει καθόλου όμως. Ήμουν ασφαλισμένο και με πληρώσατε. Χειρε, τόσα λεφτά και να σου δώσουν για ένα χέρι. Βέβαια, γι' αυτό γίνεται και ασφαλιστή, γιατί με λυπηθήκανε, με πήρανε στη δουλειά του, καταλαβαίνετε. Όχι, παίρνει τέτοια ζημιά, ρε συνάδελφε. Δυστυχώς, δεν με νοιάζει, με πληρώσανε πολύ. Μήπως θα σας ενδιέφερε να ασφαλιστείτε κι εσείς? Κοιτάξτε, σε βλέπω και εσένα έτσι είναι και αυτό. Αλλά δεν ξέρω τίποτα από ασφάλειες. Θα σας εξηγήσω, θα σας εξηγήσω. Για έλα, πέστε μου, ρε, να μάθω. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έλα, ρε συνάδελφε, κάνε έτσι. Όταν κόψετε το ένα σας χέρι, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Εσύ το κομμένο φύτρωσε. Όχι, ξέρετε. Τιόρε, τιόρε, άστο κάτω ρε. Ήρθε σε μένα να κοροϊδέψουν οι πρωιρέ. Εγώ. Μα είναι εμένα ρε το βάκο ρε. Δεν έχει τον έχει κοροϊδέψει κανένα. Νόμιζα ότι δεν θα το κόψω τα λίτσα. Σα παρακαλώ. Εδώ ρε θα στο κόψω τα λίτσα. Άσε με από εκεί να μου κόψει και τα χέρι. Ναι ρε το. Γιατί. Άντε ρε από θεόν, έξω ρε από το μαγαζί μου ρε. Έξω ρε. Μια ασφάλεια σου μαγαζιά, άμα το κόψω το χέρι σου μετέ, μετέ θα δάμε με... Ρε άντε ρε το κόψω το χέρι μου, από θεόν, έξω ρε, φύγε ρε από το μαγαζί ρε. Έλα, το μελαγιώ. Καλησπέρα. Σας ενδιαφέρει μια ασφάλεια ζωής. Μπορώ να καθίσω? Είμαι ασφαλιστής. Σας ενδιαφέρει η ασφάλεια ζωής? Ασφάλεια ζωής. Ωραία. Παρακαλώ την ταυτότητά σας. Όνομα. Βαγγέλης. Λιστρίδα. Μα είναι υπέροχος. Έτσι πως πάει τα ασφαλίσει και τους πεθαμένους. Τι μετράς εσύ, ρε? Λεφτά. Εσύ τι υπολογίζεις? Τα κέρδη. Τι να υπολογίσω? Αλλά πού είσαι? Αυτός ο ταλέμπορος, ο αλέμπορος, έχει αρχίσει να σδάει λεφτά. Έχει ανάγκη, λέει. Άκου ανάγκη. Λες και εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Καλά, δώστε μια επιτογή έναντι. Στη γνωστή ημερομηνία που ξέρεις, έτσι να γλυκαθεί λιγάκι. Α, και κάτι άλλο. Σκέφτομαι να του απονείμουμε το βραβείο του ασφαλιστή της γωνιάς. Και αυτού μου θα του δώσουμε βραβείο. Γιατί να μην του δώσουμε? Δεν έχει κλείσει μήνα και έχει ασφαλίσει τόσο κόσμο. Και γιατί όχι? Αυτό θα το κάνει να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Ρε, τα περί βραβείου θα τα αναλάβεις εσύ, ξέρεις. Άντε, για μας. Για μας. Καλά κέρδη. Καλά κέρδη. 40 συν 60. Τι έγινε, πώς πήγε η δουλειά σήμερα? Πολύ καλά, ασφάλισα άλλους 3 σήμερα. Ένα μήνα δουλεύεις σε αυτή την εταιρεία και μια δραχμή δεν είδαμε ακόμα. Υπομονή ρε Τασούλα, αφού σου εξήγησα έτσι δουλεύουμε, είναι το καθεστώς της εταιρείας. Το πρωί που έλειπε σου στείλαν αυτό. Τι είναι αυτό? Από τη Λούις. Τη Λούις? Οι Λούις ΑΕ αποφάσισαν να μου απονείμουν το βραβείο του ασφαλιστή της χρονιάς. Η τελετή θα γίνει το Σάββατο βράδυ στο γνωστό κέντρο. Αχ, ωραία. Θα βγούμε. Να κοιτάξω και τι θα φορέσω. Θερμή παράκληση να είστε μόνος σας. Μετά τιμής Λούις ΑΕ. Μόνος? Γιατί? Θα είναι μόνο τα βασικά στελέχη της εταιρείας. Δεν ξέρεις, συνηθίζονται αυτά. Λεφτά, μωρέ, πότε θα φέρεις? Υπομονή, βρε γυναίκα. Κοντζάν βραβείο θα μου δώσουν οι άνθρωποι. Ναι, καλά. Και άμα μείνουμε από λεφτά, τι θα τρώμε? Το βραβείο? Μην το γρουσουζεύεις, ρε γυναίκα. Η Λούις ΑΕ δεν είναι όποια και όποια εταιρεία. Δεν είδες οργάνωση πώς ανταμείβουν τους συνεργάτες τους? Έλα, τώρα βάλε να φάω κι εγώ δουλειά. Το μυαλό στα λεφτά. Κοτσάν βραβείο μου δώσαν οι άνθρωποι. Για το όνομα του Θεού πια. Από υγεία, πώς πάει, μαντάμ? Μια χαρά το πουλάκι μου, μια χαρά. Ωραία, υγιές. Πόσο χρόνο είναι? 3 μηνών και 3 ημερών. Μάλιστα. Προχθές κόντεψα να μου το πατήσει ένα αυτοκίνητο. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να το ασφαλίσω σε εσάς. Μια γνωστή μου κυρία μου είπε ότι είσαστε η καλύτερη εταιρεία.
Έλα Μένιο, έλα Μένιο, κάτσε πρόνοιμα. Μένιο το λέτε. Δεν σας αρέσει. Του πάει. Λοιπόν, το συμβόλαιο σας είναι έτοιμο. Υπογράψτε εδώ παρακαλώ. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Λοιπόν, μπορείτε να αφήσετε ελεύθερο το σκυλί, να δαγκώσει όποιον να είναι και εμείς θα αποζημιώσουμε το θύμα. Τι να δαγκώσει, το χρυσό μου. Ναι, δεν βλέπω. Είναι αλήθεια, είναι τι να δαγκώσει. Σταλίτσα, αλλά... Δεν ξέρω όμως πώς να σας ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει λόγος. Μήπως έχετε άλλες θέλω να πω, έχετε άλλες... Μένιο, δεν είσαι καλό παιδί. Μήπως έχετε άλλες, άλλες φίλες σαν και εσάς, ενώ που έχουν σκυλάκια για να τα ασφαλίσω. Πώς, αμέ. Να, αύριο μεθαύριο έχουμε ένα κουνκάμ πέρτι της κυρίας Χατζιεργύρη και έχει και αυτή ένα πολύ χαριτωμένο σκυλάκι, θα της μιλήσω. Σε κι αυτό είναι. Εσείς δώστε μου την κάρτα σας και εγώ θα το τακτοποιήσω. Ναι, ναι. Μην ανησυχείτε. Ορίστε. Ευχαριστώ. Μένιο. Έλα, Μένιο. Μένιο. Μένιο, ωραίο σκυλάκι όμως. Με συγχωρείτε, η τουαλέτα σας πού είναι? Από εκεί. Το Μένιο. Μένιο, ας τον άνθρωπο στην παλέτα ήσυχο. Μένιο! Κυρία μου, το Μένιο σας, όνομα και πράγμα. Πήγα να ασφαλίσω ένα σκύλο. Και τι έγινε? Δεν ήθελε. Και πώς κατήτησες έτσι? Μου χύμιξε. Όχι, Θεέ μου. Ευτυχώς που πρόλαβα και τον ασφάλισα στην εταιρεία μας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εταιρεία θα με αποζημιώσει. Δόξα σε Θεός, τουλάχιστον να πάρουμε κανένα φράγκο από εκεί. Δεν μου λες, ήταν μεγάλος ο σκύλος? Μεγάλο σαβόδι. Πήγαινε, ετοίμασε μου τον μπάνιο. Ναι, αγάπη μου, πάω. Ορίστε, κύριε. Πώς δεν το ασφάλισες? Ήταν τραγικό, Χρυσή. Κόντεψε να μου το πατήσει αυτός ο αγριάνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει ένα γέρο. Πάτα τον, Χριστιανέ μου, του λέω, γέρος είναι. Πάτα τον να ησυχάσουμε. Δηλαδή το δικό μου το σκυλάκι θα πληρώσει την ύφη. Έτσι που λέτε, το απεφάσισα. Αλλά προσέχω κιόλας. Λοιπόν, τώρα που το λες, μου ήρθε μια ιδέα. Να ασφαλίσω κι εγώ το δικό μου. Γιατί ξέρετε τι έπαθα, παιδιά. Σπρώαλες, το δικό μου, ο Τζόνι μου, δάγκωσε ένα βαράκι. Δηλαδή, δεν δάγκωσε το χρυσό μου. Έτσι μια γρατζουνίτσα του έκανε. Και το πληρώνουμε ακόμα. Τη γρατζουνίτσα? Είτε λιγουλάκι βαθιά. Έλα, σειρά σου παίζει. Λοιπόν, θέλω να μου δώσει όλα τα στοιχεία του ασφαλιστή σου για να δω τι θα κάνω με τον Δημήτρη. Γιατί ξέρει τώρα, δεν με αφήνει να κάνω τίποτα μόνη μου. Κάλεσε τον καημένη εδώ να σου κάνει μια ενημέρωση πάνω στο θέμα και μετά κάνω ό,τι καταλαβαίνει. Ναι, μου λες, πώς τη λένε την εταιρεία? Louis Alpha-Epsilon Inns. Τι Inns? Insurance, χρυσή μου, ασφάλειες. Μόλις τελειώσουμε, θα σου δώσω την κάρτα του ασφαλιστή μου. Λέγεται Αντώνης Αλέπορος. Από εδώ, οι ασφαλιστές ή της επαρχίας μας, ο κύριος Μιχαλόπουλος και Σαφυρίου. Χαίρομαι πολύ. Κύριε συνάδελφε, πώς πάει η δουλειά στην επαρχία? Ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι. Και από εδώ το τιμόμενό μας πρόσωπο, ο κύριος Αλέπορος, που με την εργατικότητά του παραλίγο να τον πάει ένα σκύλος. Ευτυχώς όμως δεν τον έφαγε. Και τώρα κύριοι, επί της ουσίας, ο κύριος Αλέπορος, το λαμπρό αυτό παιδί, που με την εργατικότητά του, με το μόχθο του και με κίνδυνο της ζωής του, ανέβασε το κύρος της εταιρείας μας. Το λαμπρό αυτό παιδί τιμούμε σήμερα. Έτσι το συμβούλιο της εταιρείας μας αποφάσισε να του απονείμει το βραβείο του ασφαλιστή της χρονιάς σε αυτό το λαμπρό, το λαμπρότατο νέο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κώστα, το βραβείο. Ναι, βεβαίως. Κύριε Αλέπορε, το βραβείο σας. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε τους σκύλους. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βράβευση. Τα βραβεία και οι τιμές είναι, πώς να το πούμε, είναι τιμή για ένα εργαζόμενο. Είναι πολύ ωραία αυτά.
Τα λεφτά πότε θα τα πάρω. Ορίστε. Λέω τα λεφτά πότε θα τα πάρω. Δεν έχω άλλα λεφτά. Τα έχω ξοδέψει όλα για την εταιρεία. Μα. Έτοιμα. Και μου είπατε ότι θα πάρω αποζημίωση από το δάγκωμα του μένιου. Παιδί μου. Τι παιδί μου. Να μην ανησυχείς. Ανησυχώ. Μα το έχουμε φροντίσει και αυτό. Πώς. Να, επειδή έχεις πρόβλημα, η εταιρεία μας που σας αγαπάει και σας φροντίζει πάντα. Θα σας δώσει κάτι έναντι. Έναντι. Ναι, έναντι. Μέχρι ότου εξοπλιστείς. Ανδρέα, την επιταγή. Να σε μου. Κυρία Λέπαρε, ορίστε. 200.000 έναντι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Να συνεχίσεις με τον ίδιο στήλο, παιδί μου. Μόνο που θα την εισπράξεις Δευτέρα. Γιατί αύριο είναι Κυριακή. Δηλαδή θα τα εισπράξουμε και οι δύο μαζί. Ναι, και οι δύο μαζί. Οι επαρχίες μας πιστεύω έχουν εξοπλιστεί. Με τον ίδιο τρόπο, κύριε Λαγέ. Και οι δυο μαζί. Και τώρα, κύριε, ας πιούμε στην υγεία του Αντώνη Αλέπορου και στα βασικά πλέον στελέχη της Λούις Αλφα Εψιλον. Στην υγεία σας. Πειράζει που είναι τράπεζα Κρήτης. Κοσκοτά. Εγγυίζει. Είμαι πολύ περήφανη για σένα, Αντώνη μου. Κι εγώ. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έπαιρνες βραβείο. Ούτε εγώ. Επιταγή, 200.000 θα εισπράξω τη Δευτέρα. Το ξέρει ο Θεός. Και είχα αρχίσει να απελπίζομαι. Α, καλά που το θυμήθηκα. Εχθές που έλειπε στην τελετή, τηλεφώνησε κάποια κυρία Μάρθα Χατζιεργύρη. Να πας, λέει, σήμερα να ασφαλίσεις το σκυλάκι της. Κυρία Κάτικα. Αυτό της είπα κι εγώ, αλλά αυτή επέμενε. Είναι ευκαιρία, λέει, επειδή θα λείπει ο άντρας της για να τα πείτε. Να δεις ότι κάποιο πρόβλημα θα έχει μαζί του. Α, μάλλον ο σκύλος της δεν θα θέλει να ασφαλιστεί ο άντρας της. Τι πες. Τι είπα. Όχι. Ο άντρας της δεν θα θέλει να ασφαλιστεί ο σκύλος της. Όχι, λοιπόν. Θα πάω, αλλά βαριέμαι. Ω, πάλι. Άμα. Ό,τι βλέπω εδώ μέσα υπάρχει μια ολόκληρη περιουσία, κυρία μου. Ναι, βέβαια. Ξέρετε, εμείς είμαστε επιχειρηματίοι. Δηλαδή, ο άντρας μου είναι επιχειρηματίος. Εσείς δεν είστε επιχειρηματίος. Εγώ είμαι κυρία. Κυρία, όχι το μάτι μου. Τι έχει το μάτι σας. Όχι, τίποτε, δεν είναι κάτι. Καλά, δεν πειράζει. Που λέτε, αποφάσισα, επειδή λείπει ο άντρας μου σήμερα, να μου ασφαλίσετε το Τζόνι μου. Ναι, καλά κάνετε. Καλά έκανα, βέβαια. Και ξέρετε πότε το αποφάσισα. Όταν ασφαλίσετε το σκύλο της φίλης μου, της κυρίας Χορμπατζάκη. Ναι. Τη γνώρισα και αυτή και το σκύλο της. Καλά. Καλά. Λοιπόν, επειδή ξέρετε, ο άντρας μου δεν με αφήνει ποτέ να κάνω τίποτα μόνη μου. Αποφάσισα κι εγώ να το κάνω κρυφά. Να ασφαλίσω το σκύλο μου κρυφά. Πριν μου το πατήσει κανένα τρόλεϊ. Πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά έκανα. Βέβαια. Το σπίτι σας είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει ακριβά πράγματα, ακριβούς πίνακες από ό,τι βλέπω. Αυτός ο πίνακας εκεί πέρα, πολύ ωραίος είναι. Πιανού είναι. Είναι του Φρικασό. Βρίστε. Του Φρικασό. Πικασό. Ναι, Φρικασό. Πικασό. Φρικασό. Ω, κόλλησε στο Φρικασέ. Λοιπόν, επειδή ξέρετε, εμείς χρηματολογικώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, θα ήθελα να μου κάνετε μια πλήρη ξενάγηση περί της ασφάλειας των σκυλιών. Αν με αφήσετε να μιλήσω, θα σας τα πω όλα. Όχι, δεν θα σας αφήσω. Πρώτα θα πιούμε καφέ. Γαλλικό καφέ. Εγώ πίνω ελληνικό. Όχι ελληνικό. Εμείς εδώ μέσα πίνουμε μόνο γαλλικό. Είναι ο καλύτερος. Αλλά εγώ δεν πίνω άλλο καφέ εκτός από ελληνικό. Εκτός αν θέλετε τουρκικό. Θέλετε τουρκικό. Ο ελληνικός και ο τουρκικός είναι ο ίδιος. Καλά που το είπατε! Μετά από τη συνάντηση του Ανδρέ με τον Αζάρ, το είχα δει στην τηλεόραση. Είπα τουρκικό, το βρήκα, εντάξει, τουρκικό. Πολύ μου αρέσει. Και πολιτικοποιημένη.
Όπου ξέχασα τα λυρικά μου. Αργεί ο Λάγος. Μην ανησυχείς, ρε, θα έρθει. Να στα μας κάνει καμιά κουτσουκέλα. Αποκλείεται. Τον ξέρω καλά. Έχω ξαναδουλέψει μαζί του. Ναι, αλλά θα πάρει τα περισσότερα, τη μερίδα του λέοντος. Βέβαια θα πάρει τα περισσότερα. Τι θέλεις να πάρει, ρε, τα λιγότερα. Αφού είναι το μυαλό, ρε, η ψυχή, το εγκέφαλο της δουλειάς. Πού είσαι, μη στεναχωριέσαι. Μαζί του θα βγάλεις πολλά λεφτά. Για να το λες εσύ. Ξέρω που σου λέω. Ήρθε, ρε, τα λεφτά. Γεια σας, παιδιά. Τι έσαι, αφεντικό. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Το φορτηγό είναι κάτω. Σε λίγο δεν θα έχει μείνει τίποτα εδώ μέσα, ούτε κολυμπητρό ξύλο. Γι' αυτό κανόνισε να ανταμορφθούμε Κυριακή, να μην δώσουμε υποψίες στους άλλους ενίκους. Και τώρα, ήρθε η ώρα να λαβαριαστούμε. Κώστα, έχεις λαμβάνει 500.000, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαγέ. Και εσύ, Ανδρέα, τα ίδια, ε. Τι τα κοιτάς, λεφτά παίρνεις. Μα, κύριε Λαγέ, αυτά είναι ψίχουλα μπροστά στο δικό σας κέρδος. Είσαι αχάριστος. Τόσα συμφωνήσαμε. Αλλά σιγά σιγά θα μάθεις. Σε πήρα από το δρόμο και σε κανένα άνθρωπο, ούτε λεφτά δεν είχες για τσιγάρο να καπνίζεις και τώρα μου καπνίζεις με φίλτρο. Βρεσί, αχαρίστε. Κοντά μου θα μάθεις πολλά. Ρώτησε και τον Κώστα. Ορίστε, Κώστα, πες του. Τόσο καιρό δεν έμαθες τίποτα. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Και στο κάτω-κάτω, εγώ πήρα το ρίσκο. Εγώ έχω υπογράψει τα συμβόλαια που κινούν οι ασφαλιστές. Έτσι και σημεί κάτι, εσείς δεν φαίνεστε πουθενά. Λοιπόν, η συνεργασία μας τελειώνει, προσωρινά βέβαια. Έτσι γίνει το πράγμα, αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο. Έτσι και πάθει τίποτα κανείς ασφαλισμένος, καήκαμε. Ποιος θα τον αποζημιώσει. Με τους άλλους στην επαρχία και εδώ τι θα γίνει. Τι θα γίνει, βρε παιδιά. Δεν μπορεί να είναι όλοι κερδισμένοι από μια δουλειά. Έτσι, αλλά όταν το καταλάβουν θα είναι πολύ αργά. Προχθές Παρασκευή πριν την τελετή πήγα στην τράπεζα και έκανα ανάληψη όλου του ποσού της Λουίς ΑΕ. Έτσι η εταιρεία έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχουν πουθενά, παρά μόνο στα χαρτιά τους. Λοιπόν, για κάμποσο καιρό πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, όπως θα πάω κι εγώ. Έτσι, και όταν σκεφτώ κάτι καλύτερο, πάλι θα ξανασυναντηθούμε. Σας ευχαριστώ, καλή ξεκούραση και στο επανειδή. Πάντως καλά κάνετε και ασφαλίζετε το σκύλο σας. Και κακώς δεν τον ασφαλίσατε τόσο καιρό. Ναι. Σας αρέσει ο καφές? Καλός είναι. Γερμανικός είναι. Γερμανικός. Τι να κάνω. Δεν είχα ούτε γαλλικό, ούτε τουρκικό. Από ό,τι βλέπω εδώ μέσα έχετε... Ουστ. Ουστ. Καλό σκυλάκι. Από ό,τι βλέπω εδώ μέσα... Αγάπη μου, από εδώ. Έχετε πολύ ακριβά αντικείμενα. Εκτός από την ασφάλεια του σκύλου, δεν κάνετε και μια ασφάλεια κλοπής. Γιατί κυκλοφορούν πολλοί κλέφτες. Αλήθεια, ο σύζυγός σας τι δουλειά κάνει? Είναι μυστικός. Μυστικός αστυνομικός? Όχι, κάνει διάφορα. Ναι. Ούτε κρατάει μυστικά, δεν μου λέει. Ότι σε μένα δεν με νοιάζει. Αυτό που με νοιάζει και με ενδιαφέρει είναι ότι φέρνει πολλά χρήματα εδώ μέσα. Δεν μου λέτε, τι θα γίνει με το σκύλο μου, θα μου τον ασφαλίσετε πριν έρθει ο άντρας μου? Τους! Είδατε πόσο σας αγαπάει. Όλο κοντά σας έρχεται. Θα τον ασφαλίσετε λοιπόν? Θα το τακτοποιήσουμε κι αυτό, αλλά όλη σας την άλλη περιουσία ανασφάλιση θα την αφήσετε? Να σου πω, εγώ προσωπικώς θέλω να ασφαλίσω τα πάντα. Και το σπίτι και τις γούνες και τα χρυσαφικά και όλα. Αλλά αυτά ανήκουν στο σύζυγό μου και πρέπει να πάρω την αδειά του. Γιατί όμως? Μεταξύ μας, νομίζει ότι είμαι λίγο χαζή. Χαζή εσείς, ο χαζός. Όλο θάλασσα μου λέει τα κάνει. Τον Τζόνι όμως θα τον ασφαλίσω χωρίς την αδειά του. Όπως θέλετε, κυρία μου. Πάντως πρέπει να σκεφτείτε και την υπόλοιπη περιουσία σας. Τα κοσμήματά σας, τις γούνες σας. Μήπως θέλετε να μιλήσω εγώ στο σύζυγό σας? Όχι, όχι, προς Θεού, γιατί ξέρετε, σώπα αγάπη μου, αν μάθει ότι σας ανάθεσα, μη φοβάμαι, ότι σας ανάθεσα την ασφάλεια του Τζόνι μου, θα με σκοτώσει. Χαριτωμένο σκυλάκι. Αγάπη μου, αφήστε, θα το πω εγώ. Και αν συμφωνήσει, έχει καλός. Πάντως προς το παρόν δεν μπορούμε να τελειώνουμε με τον Τζόνι. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν το πάτε μέσα το σκυλί καλύτερα. Γιατί εμένα δεν πειράζει. Με πειράζει εμένα. Μεσημέριασαι και ακόμα να φανεί. Λες να πάθε τίποτα. Ούτε μία Κυριακή να μην καθίσει να ξεκουραστεί.
Πρόστονε, τι έγινε. Ασφάλισα σκυλάκι. Εμώ στο φαΐ έτοιμο. Έτοιμο είναι. Πάντως ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες τρέλες και πληρώνουν για να ασφαλίζουν τα σκυλάκια τους. Να πάρουμε και κανένα φράκο. Δεν τα είδαμε ακόμα. Θα τα δεις μαζεμένα τη Δευτέρα, όταν εισπράξω την επίταγη. Παρακαλώ, μη βιάζεσαι. Ζενάκι μου, ήταν να σου πω, τώρα που θα έρθει ο μπαμπάς, μην του πεις ότι σε ασφάλισα, γιατί θα μας σκοτώσει και τους δυο. Ξέρεις, Τζόνι μου, να σου πω, Ζενάκι μου, ξέρεις ότι δεν με αφήνει να κάνω τίποτα χωρίς την αδειά του. Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε τώρα στην κουζίνα να φας, να μην μου αδυνατήσεις. Έλα, πουπουνάκι μου, από το αγοράκι μου στην κουζίνα πάμε. Έλα, πουπούνι μου, γλυκό μου αγοράκι. Έλα, σκυλάκι μου, έλα, από εδώ, έλα, από εδώ, μωρό μου. Μάρτα. 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 Γύρισες, αγάπη μου. Γύρισα, ψυχή μου. Πώς τα περάσατε σήμερα? Αχ, θαύμα. Να δεις, αγάπη μου, τι ήσυχος ήταν σήμερα ο Τζόνι. Έλα, έλα, άσε τον Τζόνι και πες μου τι φαγητό έχουμε. Δεν έχουμε. Καφέ όμως έχουμε, θέλεις? Έλα, Χριστέ μου, καφέ. Αγάπη μου, με συγχωρείς, το ξέχασα. Τι να κάνω. Δεν πειράζει όμως, θα παραγγείλουμε κάτι έξω, εντάξει? Μα πάλι το ξέχασες, Μάρτα μου. Μυαλό είναι αυτό που έχεις, αυτός είναι πύραυλος. Τι θα κάνω, αγάπη μου, τόσες ώρες κλεισμένη εδώ μέσα ξεχνάω. Δεν μου λες, πώς πήγε η δουλειά? Μια χαρά. Μόνο που ξέρεις, θα χρειαστεί να λείψω μια εβδομαδούλα. Πάλι! Πάλι και πάλι. Επιχειρήσεις είναι αυτές, ρε γυναίκα, δεν είναι ψιλικατζίδικο. Από τότε που σε παντρεύτηκα, όλο λείπεις, όλο ταξίδια είσαι. Έτσι είναι η businessman, αγάπη μου. Τουλάχιστον να μου αφήσεις κανένα φράγκο, να παίξω κανένα χαρτάκι. Πάλι χαρτάκι? Για παρέα. Να μην είμαι μόνη μου. Καλά, καλά. Θα σε αφήσω. Δεν μου λες. Και πότε φεύγεις? Αύριο πρωί. Και εγώ που ήθελα να σου μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό. Εσύ να μου μιλήσεις για σοβαρό. Γίνεται. Εφού όλο μου αποπέρνεις. Μα ολοβλακίες κάνεις. Ούτε ένα φαγητό δεν είσαι ικανή να φτιάξεις. Ένα χρόνο τώρα έχω τρελαθεί να τρώω έξω. Αφού δεν παίρνεις μια Φιλιππινέζα. Φιλιππινέζα? Δεν την κάνεις τη Φιλιππινέζα. Τρία άτομα είμαστε. Ή μάλλον δύο, εσύ και σκύλος. Εγώ τις περισσότερες φορές τρώω έξω. Οι άλλες τι έχουν δηλαδή? Μα ό,τι κάνουν οι άλλες πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η κυρία Χορπατσάκη πήρε σκύλο, πήρες κι εσύ. Η κυρία Παπασφύρου πήρε γούνα, πήρες κι εσύ. Στη χαζομάρα είσαι πρώτη. Δεν με φαγητό δεν μπορείς να φτιάξεις, Μάρτα μου. Έλα, μωρέ, δεν με αφήνεις τίποτα να κάνω. Για όλα πρέπει να παίρνω την άδειά σου. Μόνο χαρτιά με αφήνεις να παίζω. Ναι, γιατί φροντίζω εγώ το πόσο θα χάσεις. Αλλιώς θα έχεις παίξει και το σπίτι στα καρδιά. Ενώ τώρα είναι ήσυχος. Σου δίνω 20.000, ξέρω πολύ καλά, αυτά θα χάσεις. Σε πληροφορώ ότι εγώ, εμένα που με βλέπεις, έχω πολύ μυαλό και το πρώτο μυαλό. Μυαλό λαγού έχεις. Τέλος πάντων, κάτι ήθελες να μου πεις προηγουμένως. Τι? Δεν ξέρω τι. Τώρα συγχύστηκα και το ξέχασα. Το ξέχασες, είπες. Για κάτι πολύ σοβαρό ήθελες να μου μιλήσεις. Α, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, το θέμα είναι εδώ. Δεν σου λέω, θα με αποπάρεις πάλι. Πες μου, βρε κορίτσι μου, κοντεύεις να με σκάσεις σήμερα? Να σκάσεις. Καλύτερα. Όλο βλακίες ακούω όλη μου τη ζωή. Βλακίες, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το θέμα είναι τόσο σπουδαίο που μόνο μια έξυπνη γυναίκα σαν και εμένα θα μπορούσε να το θίξει. Καλά, καλά. Πήγαινε να ετοιμάσεις τα πράγματά μου γιατί αύριο το πρωί πετάω. Και πού είσαι? Ετοιμάσου να πάμε να φάμε έξω. Να πάμε. Τι της κατέβηκε στο μυαλό, πάλι? Για την επιταγή ήρθες? Για την επιταγή, εσύ? Για την επιταγή. Ούτε ραντεβού να είχαμε, είναι σύντοση. Πάμε, πάμε, γιατί δεν κρατιέμαι. Έλα. Δεν κρατιέμαι εγώ, πάμε. Δεν θέλει εγώ ανησυχώ. Έλα τώρα, μην ανησυχείς. Εντάξει, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Τι να μην αγχώνομαι, ρε, αφού οι επιταγές είναι ακάλυπτες. Καλά, σου λέω, μην αγχώνεσαι. Πάμε στο γραφείο, θα δεις άνθρωποι είναι. Μπορεί να ξεχάσει ότι σήμερα έχουν απειλώσει επιταγές και να μην βάλανε λεπτά. Πάμε και θα δεις ότι είναι εντάξει. Εγώ ανησυχώ πάνω. Έλα τώρα, με το λαγό έχουμε να κάνουμε, με τον Κοσκότα έχουμε να κάνουμε. Δευτέρη, ανησυχώ. Μην ανησυχείς, πάμε, πάμε. Όχι, ανησυχώ. Λοιπόν, αγάπη μου, φεύγω.
Γεια σου, μωρό μου. Τζόνι, χαιρέτησε τον παπά. Έλα, έλα. Ας τις βλακίες. Γιατί βλακίες, μια κουβέντα είπα. Άκουσε, αγάπη μου. Αν με ζητήσει κανείς, πες του ότι φεύγω για μια εβδομάδα, πάω για δουλειές και θα γυρίσω. Αγάπη μου, να σου πω, μην ξεχάσεις, σε μια εβδομάδα έχεις τα γενέθλιά σου. Φρόντισε να το γιορτάσουμε μαζί, εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Αγάπη μου, έχω ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι δώρο να σου κάνω. Έλα, έλα, δεν το κάνουμε το δώρο. Βλακίες τώρα λες. Γιατί βλακίες, αγάπη μου. Δεν πειράζει, άσε. Θα διαλέξει ο Τζόνι για μας. Είναι πιο έξυπνος και από σένα και από μένα. Θα διαλέξει ο Τζόνι. Μα τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, αγάπη μου, φεύγω. Η πίκρα μου είναι μεγάλη που σ' αφήνω μόνη. Αλλά θα γυρίσω σε μία εβδομάδα να είμαι πάλι κοντά σου. Γεια σας, αγάπη μου. Έφυγε. Καλά, ήταν ανάγκη να κουβαληθεί εδώ. Δεν τις ξέρεις τώρα τις γυναίκες. Αλλά μη στεναχωριέσαι, αγάπη μου. Για μία εβδομάδα θα με δικό σου. Τι έγινε με την εταιρεία? Όλα εντάξει. Όλα πήγαν εντάξει σύμφωνα με το σχέδιο. Τα λεφτά είναι κατατεθειμένα σε όνομά μου, καθώς και το μερίδιό σου. Καλά, και ο ιδιοκτήτης του γραφείου που με γνωρίζει. Α, έχει πληρωθεί αυτός. Δεν προβληματίζεται πια. Και αν πάνε στην αστυνομία οι ασφαλιστές σου? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα συμβόλαια τα έχουν υπογράψει αυτοί και κάποιος λαγός. Εμένα ούτε με γνωρίζουν, ούτε το όνομά μου δεν ξέρουν. Κινδυνεύουν να κατηγορηθούν αυτοί. Είσαι καταπληκτικός. Όχι, μην τα σκέφτεσαι αυτά, αγάπη μου. Να σκέφτεσαι μόνο τις νύχτες που θα περάσουμε μαζί. Μερικές ακόμα λίγες κομπινούλες. Και μετά αποσύρωμαι από τις επιχειρήσεις. Πάμε. Απάνω γραφεία δεν υπάρχουν. Υπάλληλοι δεν υπάρχουν. Τι γίνεται? Το είδα. Τι είδες? Οι επιταγές ήταν ακάλυπτες. Τι είδες? Μόνο η ταμπέλα έχει μείνει. Παρακαλώ, κύριε. Γεια σας. Τι είστε εσείς? Είμαι ο ιδιοκτήτης των γραφείων απάνω. Α, ακούστε, υπάρχει μια εταιρεία πάνω, Louis ΑΕ, και δεν υπάρχει κανείς δηλαδή τώρα εκεί μέσα. Τι γίνεται? Υπήρχε αυτή η εταιρεία. Τώρα πια δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έφυγαν. Έτσι ξαφνικά? Δεν ξέρω, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν πως τα γραφεία είναι στη διάθεσή μου. Μα καλά, αυτοί που νίκησαν τα γραφεία ποιοι ήταν? Δεν ξέρατε πού μένουν τη διεύθυνσή τους? Τα είχε νοικιάσει μια κοπέλα. Νομίζω την έλεγαν Τζένι, για λογαριασμό της εταιρείας που μου λέτε. Πού μπορούμε να τη βρούμε αυτή τη Τζένι? Δεν ξέρω, η συνάντηση έγινε στο σπίτι μου και μάλιστα μου έδωσαν όλα τα λεφτά μπροστά. Φεύγω. Πάω πάνω γιατί έχω δουλειά. Γεια σας. Μάλιστα. Σκέφτεστε εσύ αυτό που σκέφτομαι εγώ? Σκέφτομαι αυτό που σκέφτεσαι κι εσύ. Ο λαγός έγινε λαγός. Και η Λούις έγινε Λούις. Ωρα τι πάθαμε. Και σας πήρα και στο λαιμό μου. Αλλά δεν φταίω εγώ, και εγώ την πάτησα. Όπως την πατήσανε και τα παιδιά που είναι στην επαρχία. Καλά που τους θυμήθηκα. Πρέπει να τους ειδοποιήσω να σταματήσουν να ασφαλίζουν τον κόσμο στην επαρχία. Δεν μου λες, Δευτέρη, έχεις ασφαλιστεί? Για ποιο πράγμα? Για το ξύλο που θα φας. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις. Τι να πάρε, έχουμε μείνει στον Άσο. Ήθελα να ξέρα πού είναι τώρα ο λαγός. Δευτέρη. Καταστροφή. Και το χειρότερο απ' όλα είναι που σας πήρα στο λαιμό μου. Και σένα και τους άλλους στην επαρχία. Τι φταίει, σας είπα, το κλούβιο μου κεφάλι φταίει. Ήθελα να γίνω από μηχανικός ασφαλιστής. Παρακάλα μόνο μην πάθουν τίποτα οι πελάτες που έχουμε ασφαλίσει. Γιατί? Δεν θα έχουμε να τους πληρώσουμε τα ασφάλιστρα. Τα συμβόλαια έχουν την υπογραφή μας. Και του λαγού. Και πού ξέρεις ότι λέγεται έτσι? Είδες ταυτότητα? Τώρα μου το λες. Μου χύθηκαν λιγάκι. Τι λες, γούρι, θα πληρώσουμε. Εγώ λέω να πάτε στην αστυνομία, τώρα αμέσως. Και να ψάξουνε ποιον, μωρέ. Κάποιον που νομίζουμε ότι λέγεται λαγός. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου ούτε που τους ξέρει. Η κοπέλα που νίκιασε τα γραφεία έχει εξαφανιστεί. Ασφαλίσαμε τον κόσμο σε μια ανύπαρκτη εταιρεία. Το μόνο που μας μένει είναι να αυτοκτονήσουμε. Ψυχραιμία, ρε παιδιά, ψυχραιμία. Κάτι θα σκεφτούμε.
Αυτό που προέχει τώρα είναι να ειδοποιήσουμε τους άλλους στην επαρχία. Να σταματήσουνε. Κι ήξερα, ξέρετε τι λέω. Να κάτσουμε με τις καρτέλες των πελατών που έχουμε και να υπολογίσουμε το μέγεθος της κομπίνας. Τι κάνεις, κοιμάσαι? Κοιμάμαι για να ξυπνήσω, μπας και ήταν όνειρο. Ξέχασα να δώσω πίσω την προκαταβολή της τρελής. Ποια τρελή? Αυτήνης που ασφάλισα το σκύλο. Δεν τα κρατάμε προς το παρόν, μια και δεν έχουμε δραχμή. Είσαι καλά, μωρά. Πάθει τίποτα ο σκύλος για να πληρώνουμε και από πάνω. Αλευτέρη, κοίταξε να ειδοποιήσεις και τους δυο τους καμένους στην επαρχία, έτσι. Να μαζευτούμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Θα το κάνουμε και σύμ. Ή και σύμ, και σύμ. Με συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σας τηλεφώνησα το πρωί, αλλά δεν σας βρήκα. Α, ναι, είχα πάει στο αεροδρόμιο τον άντρα μου. Έφυγε πηγόντος για κάτι δουλειές του. Μετά πήγα τον Τζόνι μου βόλτα. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη που ασφάλισε το σκύλο μου. Μα περιπεράστε, τι στέκεστε, περιπεράστε. Δεν μου είπατε, το σκυλάκι σας πώς είναι? Θαυμάσια. Λοιπόν, πάω να φτιάξω καφέ και έρχομαι. Τι θέλετε, γαλλικό, ελληνικό, τουρκικό, ό,τι θέλετε έχουμε. Πικρός. Πώς της το λένε τώρα. Ο λαγός. Ρε λαγέ. Όλο μπροστά μου σε βλέπω. Είμαι στην φωλιά του λαγού και δεν το ξέρω. Τη φωτογραφία, κοιτάτε. Είναι ο άντρας μου. Αυτός είναι ο άντρας σας? Ναι. Ο λαγός. Καλέ, τι λαγός με πετραχίλια. Ο άντρας μου, σας είπα. Αυτός που φύγε σήμερα ταξίδι. Ακριβώς. Πότε θα γυρίσει? Σε μια εβδομάδα. Και ξέρετε, δεν πρόλαβα να του μιλήσω για το θέμα μας. Ευτυχώς. Πάντως είμαι πολύ προβληματισμένη. Σε μία εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του και δεν ξέρω τι δώρο να του κάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ώστε δεν ξέρετε τι δώρο θα του κάνετε, ε? Ναι, θέλω κάτι πολύ πρωτότυπο. Και εμείς γιατί είμαστε εδώ, κυρία μου? Γιατί είστε εδώ? Για να σας βοηθήσουμε, φυσικά. Θα με βοηθήσετε να βρω δώρο για τον άντρα μου? Μπορείτε. Η Λουίς ΑΕ, κυρία μου, όλα τα μπορεί. Και να είστε σίγουροι ότι το δώρο που θα του κάνετε θα είναι πολύ πρωτότυπο. Μα πείτε μου, σας παρακαλώ. Έχω γωνία. Θέλετε να αποδείξετε στο σύζυγό σας ότι το σκέφτεστε και τον αγαπάτε? Φυσικά. Ότι είστε έξυπνοι και προνοητικοί? Μα φυσικά. Τότε θα ασφαλιστείτε, κυρία μου. Μα φυσικά. Όταν γυρίσει ο άντρας μου θα του μιλήσει. Όταν έρθει θα είναι αργά. Ενώ αν έρθει και δει ότι τον έχετε ασφαλίσει για φωτιά και δεν θα φοβάται, μην τον κάψουν. Όταν τον έχετε ασφαλίσει για κλοπή και δεν θα φοβάται, μην τον κλέψουν. Θα σας εκτιμήσει. Μα αυτό που μου λέτε είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί. Θα νομίσει ότι είμαι πιο έξυπνη από ό,τι νόμιζε. Βέβαια. Βέβαια. Να σας πω, ναι. Και τι θα ασφαλίσω? Τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα που φοράτε. Δηλαδή? Θα σας εξηγήσω. Μα τώρα μιλάς σοβαρά. Όχι, αστεία μιλάω. Εσύ μιλάς σοβαρά, ότι μιλάω εγώ σοβαρά στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Μα είναι επικίνδυνο. Έλα, ρε, τρελή είναι. Θα είναι αστεία η ιστορία από αυτή τη βαλαβιά. Και είναι ο μόνος τρόπος να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω και τα λεφτά του Κοσμάκη. Εγώ φοβάμαι, δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Τι προτιμάζεις, να πάμε φυλακή? Στο κάτω-κάτω δεν κάνουμε απάτη, κομπίνα κάνουμε. Τώρα που θα έρθουν και οι άλλοι δύο από την επαρχία, θα τους πούμε το σχέδιο και θα τους παρακαλέσουμε να βοηθήσουμε. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς συνέψησες, και πάνω απ' όλα πώς έφαγε το παραμύθι την ασφάλεια. Μπούρλερ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την έχω πείσει να τα ασφαλίσει όλα. Απάτη ο κύριος λαγός, απάτη κι εμείς. Και η δικιά μας νόμιμη. Έχουμε και λέμε. Η Λουίς ΑΕ εδώ και στην επαρχία έχει 200 ασφαλισμένους. 200 ασφαλισμένους, μάλιστα. Από προκαταβολές ο κύριος λαγός έχει εισπράξει 3.500.000. Και μέσα στο τρίμηνο από τις δόσεις των ασφαλίστρων εισέπραξε άλλα... 3.200. Μας κάνει λοιπόν σύνολο 6.700.000. Αυτά τα λεφτά έχει φάει ο κύριος λαγός. 6.700.000. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα λεφτά
θα τα πάρουμε πίσω οπωσδήποτε. Ούτε δεκάρα παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, από τώρα εφαρμόζεται το σχέδιο. Σχέδιο δράσης. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εγώ δεν έχω ρολόι. Θα μας ρωτώσει εμάς και θα σου λέμε. Μάρτα Χατζιαργύρη, από εδώ η νομική σύμβουλος εταιρείας Δεσποινής Δημητρίου. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ ο διευθυντής μας, ο κύριος Λαγός. Χάρηκα πολύ, κυρία μου. Κύριο. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, κυρία μου, όπως είπαμε, θα κάνουμε ασφάλεια ζωής εσάς και στο σύζυγό σας. Θα ασφαλίσουμε βέβαια και όλα τα αντικείμενα αξίας εδώ μέσα, τα επιπλά, χρυσαφικά, πίνακες, γούνες κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία μου, πρόκειται για μια ειδική ασφάλεια που δεν μπορούσε να την κάνει μόνος του ο κύριος Αλέπορος. Γιατί τα πράγματα είναι πολλά και μεγάλης αξίας και γι' αυτό θα πρέπει να εκτιμηθούν δεόντως. Ξέρω, ξέρω. Μου τα εξήγησε όλα ο κύριος Αλέπορος και συμφώνησα. Ωραία. Η νομική μας σύμβουλος θα επιβλέψει στην διαδικασία και ο κύριος Λαγός θα υπογράψει τα συμβόλαια. Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα απλά. Άρχισε από τα πολύ απλά. Χειροπήγια και έπιπλα. Και έπιπλα. Έμεινε τίποτα άλλο, κυρία μου? Ναι, οι γούνες και τα κοσμήματα. Πάνω τα φέρω. Εγώ φοβάμαι. Ψυχραιμία, τελειώνουμε. Αχ, είμαι και μόνη μου. Δεν μου παίρνει και καμιά Φιλιππινέζα. Λοιπόν, Ρενάρ, Μίνκ, Μπιζόν και τα κοσμήματά μου. Ορίστε. Πολύ ωραία. Κύριε Λαγές, σας ακούμε. Μάλιστα. Αχ, ο Χριστός είναι πέτρα. Πέτρα. Κυρία μου, πράγματι, επειδή η αξία των κοσμημάτων και των γουνών είναι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να τα εκτιμήσουμε. Ναι, αλλά πού είναι ο εκτιμητέας? Στα γραφεία της εταιρείας μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας θα εκτιμήσει ακριβώς την αξία των αντικειμένων, ώστε να καθοριστεί το ύψος των ασφαλίστρων και να γίνουν τα συμβόλαια. Δηλαδή, θα τα πάρετε από εδώ? Ακριβώς, διότι τα κοσμήματα πρέπει να εκτιμηθούν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του χρυσού. Θα εκτιμηθούν ακόμα οι γούνες, τα έπιπλα και οτιδήποτε άλλο αξίας υπάρχει εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Διευθυντής, μήπως είπατε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η εταιρεία μας θα σας δώσει ένα χαρτί υπογεγραμμένο από τον κύριο Λαγό που θα πιστοποιεί το γεγονός. Ότι δηλαδή παραλάβαμε τα αντικείμενα. Για να είστε και νομικά καλυμμένοι. Μα για όνομα του Θεού. Αφού σας έχω εμπιστοσύνη, αλίμονο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου, αλλά είναι η πολιτική της εταιρείας μας. Γι' αυτό θα σας αφήσουμε δύο επιταγές των 700.000 δραχμών σαν εγγύηση. Κύριε Διευθυντά, τις επιταγές παρακαλώ. Α, ναι. Ορίστε, μία επιταγή 200.000 και μία 500.000. Τι να σας πω, η επαγγελματικότητά σας με έχει καταπλήξει. Α, και δηλαδή χρηματολογικός. Εμείς είμαστε πάρα πολύ άνετοι, το ξέρετε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει. Εσείς τώρα, κυρία μου, θα υπογράψετε μια βεβαίωση ότι δεχτήκατε να παραλάβουμε τα πράγματα και εμείς θα κάνουμε την εκτίμηση. Μετά θα επιστρέψει ο κύριος Αλέπορος για την παρακάτω διαδικασία. Και εσείς φυσικά θα μας επιστρέψετε τις επιταγές. Εδώ υπογράψτε. Μάλιστα. Και εδώ. Σταυρό βάζετε? Σταυρό. Έτσι μ' αρέσει να υπογράφω τελευταίος.
Τι να σας πω. Είναι πρώτη φορά που ανακατεύομαι με τέτοιες δουλειές, αλλά είμαι πολύ περήφανη που τα κατάφερα χωρίς τη βοήθεια του άντρα μου. Μόλις ο σύζυγός σας, κυρία μου, δει πόσο έξυπνη και προνοητική είστε, θα πέσει τέζα από τη χαρά του. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Τι κάνω τόση ώρα, μου λες? Ξέρω εγώ. Παιδιά, φέρτε το φορτηγό στην πόρτα και ελάτε πάνω. Όλα εντάξει, προχωρούμε. Μήπως θέλετε να σας βοηθήσω? Δεν χρειάζεται, κυρία μου, έχουμε φέρει εργάτες γι' αυτό. Η Λούις ΑΕ έχει φροντίσει για τα πάντα. Λοιπόν, παιδιά, μαζεύτε. Την τηλεόραση πρώτα. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Αξίας. Γι' αυτό την παίρνω. Δύο κυροπήγια. Δύο κυροπήγια. Ασημένια. Γι' αυτό τα παίρνω. Βίντεο. Βίντεο. Βίντεο αξίας. Γι' αυτό το παίρνουμε, γι' αυτό. Πολυθρόνα. Γράψε πολυθρόνα. Louis is long. Γράψε πολυθρόνα, Louis de Finesse. Πέντε γούνες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Πέντε γούνες. Μεγάλης αξίας. Γι' αυτό τις παίρνετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Αρχαία Ιδρία. Κατάλαβα. Γράψε αρχαία Ιδρία. Όχι, ενιδρία. Ενιδρία, πού τη βρήκατε? Τα ψάρεψε ο άντρας μου, κάπου στη Μεσόγειο. Ψαράς δηλαδή. Ναι. Κοσμήματα. Κοσμήματα, αξίας. Αυτά και είναι αξίας. Γι' αυτό τα παίρνουμε. Εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία. Κυρία μου, θα ξαναειδωθούμε. Τι, μετανιώσατε? Όχι, ξέχασα το φρικασό. Πάρα το φέρω. Τι λέει αυτή, θα μας φέρει φαγητό? Όχι, είπε φρικασέ, θα δεις τι είναι το φρικασό. Να, το φρικασό. Αυτό είναι ο φρικασός. Δεν καταλαβαίνω, θα το πάω στο φορτηγό. Όχι, εγώ, είναι έφταστον. Μα είναι έφταστον. Εγώ φοβάμαι, δεν αντέχω άλλο, πάμε να φύγουμε. Υπομονή, τελειώνουμε. Ναι. Η λεκάνη της τουαλέτας που είναι επίχρηση. Να την πάρουμε. Να την πάρετε. Δεν γίνεται, δεν μας το είπατε πριν να φέρναμε υδραυλικό. Τα σκουλαρίκια σας είναι χρυσά? Όχι, είναι ημιτασιόν. Α, ημιτασιόν. Λύτωσε. Λοιπόν, γεια σας και ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάνατε μία καταπληκτική ασφάλεια, το κυρία ξέρω, μου. Το ξέρω, το ξέρω. Γεια σας, γεια σας, το καλό. Πω, πω, Χριστέ μου, ευτυχία. Όταν το μάθει ο άντρας μου θα τρελαθεί. Εντάξει, παιδιά. Τι εντάξει, πείστε μας δείτε. Πάμε, φεύγουμε. Ανέβητε. Προσοχή, μην γρατζουνίσουμε τίποτα, ε. Αγάπη μου, δεν σου είπα ότι τα γενέθλιά μου δεν τα γιορτάζουμε, μα γιατί κλαις? Αντρούλη μου, ας πω τι έκανα, θα με σκότωνε. Αντρουλάκα μου, νόμιζα ότι έκανα ξυπνάδα και έκανα βλακεία.
Αλλά πού είναι τα επιπλά μας, πού είναι ο καναπές, πού είναι η τραπεζαρία, πού είναι οι πίνακες. Δεν τα έχω, ματρούλη μου, τα ασφάλιζα. Ασφάλιζα τα έπιπλα, ασφάλιζα το σπίτι, τις γούνες, εσένα, εμένα. Τι έκανε, λέει, χωρίς να με ρωτήσεις. Καλά, και πού τα ασφάλισες. Στην εταιρεία Louis Alpha Epsilon. Τηλεφώνησε να μου το φέρουν και τις γούνες και τα κοσμήματα, αλλά τίποτα. Στην εταιρεία Louis Alpha Epsilon. Γιατί, μωρέ, πότε, πού, ποιος. Τα έδωσα σε κάποιο λαγό, αλλά δεν τα φέραν ακόμα. Και την εταιρεία δεν την βρίσκω πουθενά. Πώς το κάνεις αυτό. Τα έπιπλά μας, τα κοσμήματά μας, δεν είναι δυνατόν. Σκέφτηκα να πάρω την αστυνομία, αλλά μετά ξανασκέφτηκα να περιμένω εσένα. Όχι, όχι αστυνομία. Ευτυχώς έκανες και κάτι καλό. Καλά, τους ξέρεις αυτούς που ήρθανε. Μόνο κάποιον αλέπορο, αγάπη μου. Εγώ και την κάρτα του. Του τηλεφώνησα, αλλά τίποτα. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Α, το κάθαρμα μου την έφερε για καλά. Καλά, και πού σε βρήκανε. Εγώ τους βρήκα, αγάπη μου. Ήθελα να ασφαλίσω τον Τζόνι Μαλ. Θα σε σκοτώσω, μάνα, να ησυχάσω. Θα σε σκοτώσω να πάω στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις που ασφαλίστηκες. Όχι. Αυτή η εταιρεία είναι μόνο στα χαρτιά. Είναι ψεύτικη, αεριτζίδικη. Να πάρουμε την αστυνομία. Όχι. Όχι αστυνομία. Όχι αστυνομία. Δεν θα κάνεις κουβέντα για αστυνομία. Τρελάθηκες. Κατάλαβες, δεν πρέπει να μιλήσουμε καθόλου ούτε για τα έπιπλα, ούτε για τις γούνες, ούτε για τα κοσμήματα, ούτε για κάτι τι που έχει σχέση με τη Λούι. Αλλιώς θα σου κόψω τα πόδια. Η καρδιά μου. Η καρδιά σου, θα πάμε στο Χέρφιλτ, αγάπη μου. Άλλη μια κουβέντα, μην θα σε σκοτώσω. Ναι. Πάμε, ετοιμάσου να εξαφανιστούμε. Ετοιμάσου. Πού θα πάμε? Στο σκορδά το Χάνι. Ποιο? Στις Μπαχάμες. Ξέρω κι εγώ πού να πάμε. Ετοιμάσου. Κυρία μας, παιδιά, πέντε ήμασταν υπέροχοι. Τα καταφέραμε. Όχι, πέσουμε. Λοιπόν, συνέχισε το λογαριασμό. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λεύρο. Πέντε γούνες. Πέντε γούνες, 2.500.000. Διάφορα κοσμήματα και τη Μαλφή και μία ιδρία μας κάνουν 2.000.000. Έπιπλα αξίας, 500.000. Και έχουμε και ένα φρικασό. Φρικασό. 2.500.000. Κοψοχρονιά μας τον πήρανε. Αν είχα λεφτά, θα τον κράταγα εγώ τον Πικάσο. Δεν έχεις όμως. Λοιπόν, σύνολο μας κάνει 8.000.000. Μισοτιμής βέβαια τα δώσαμε, αλλά η ζημιά βγήκε. Ωραία, λοιπόν, θα επιστραφούν και στο κοσμάκι οι προκαταβολές τους και τα ασφάλιστρα που έχουν πληρώσει. Εντάξει, αύριο θα κοιτάξω τις καρτέλες των πελατών και ό,τι ανήκει στον καθένα θα επιστραφεί. Εντάξει. Εσύ τι έχεις να παίρνεις? Εγώ έχω να πάρω από την επιταγή 557.500. Μάλιστα, 557.500. Ωραία, και εγώ 200.000 από την επιταγή για τον κόπο μου. 200.000. Μάλιστα, θα βγάλουμε και ό,τι πρέπει να πάρουν και τα παιδιά από την επαρχία. Και τα υπόλοιπα θα τα στείλουμε στους πελάτες. Ήθελα να ήμουν από μια μεριά να έβλεπα τον λαγό να σπαρταράει. Και άμα πάει στην αστυνομία. Δεν θα τολμήσει. Τι να πει, ότι ασφαλίσει και στην εταιρεία του την απάτη. Μωρέ, τσιμουδιά δεν θα βγάλει. Τα συμβόλαια έχουν την υπογραφή του. Και εκτός αυτού είμαστε μάρτυρες ότι ο Χατζιαργύρης είναι ο λαγός. Ή ο λαγός είναι ο Χατζιαργύρης. Λοιπόν, τα σούλα, ετοίμασε τις επιστολές να τις στείλει στον κόσμο, έτσι. Ήθελα να ξέρω τώρα που βρίσκεται ο κύριος Χατζιαργύρης. Ή λαγός. Αγάπη μου, σε πόση ώρα φεύγουμε? Σε μισή ώρα. Πάντως δεν έπρεπε να δώσει τον Τζόνι σε αποσκευές. Τι να κάνω. Απαγορεύεται με στο αεροπλάνο. Μπαίνει ο Τζόνι με στο αεροπλάνο. Δεν μου λες, αγάπη μου, τι θα κάνουμε και που θα πάμε? Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε στην Αστόρια. Θα ανοίξουμε καινούργια επιχείρηση. Μα καλά, εσύ δεν έλεγες ότι θα πάμε στο Σκορδά το Χάνι? Έλεγα. Τώρα πάμε Νέα Υόρκη, Αστόρια. Και τι θα κάνουμε εκεί? Τι θα κάνουμε? Έχεις να δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου? Όχι. Θα δουλέψεις τώρα. Τι θα κάνω? Θα πλένεις πιάτα. Και επειδή η εταιρεία μας δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τα μεγαθύρια του είδους, περιήλθε σε οικονομικό αδιέξοδο. Σας επιστρέφουμε λοιπόν τα χρήματά σας. Λυπούμεθα ειλικρινώς, μετατιμής Louis Alpha Epsilon. Βρε πάλι καλά που επιστρέφουν και τα λεφτά. Βρε το φουκαρά τον Αντώνη. Μια εταιρεία βρήκε κι αυτός να δουλέψει και αυτή φαλήρισε. Τόσο καντέμις. Τι ίδια βάλεις πάλι εκεί πέρα να μας επιστρέφει τίποτα λεφτά η εφορία? Ο τίποτα καλέ, τι λεφτά η εφορία. Έτσι και μάθει. Ότι όταν μας φάνησα κρυφά για να τον κληρονομήσω, θα με σκοτώσει. Έλα.
άρχισε. Πού ζουν, άρχισε. Εντάξει, δεν σε ευχάριστα, ναι. Πέρασα από την εταιρεία που δούλευα παλιά, τους μίλησα για σένα και ενδιαφέρονται. Βέβαια το ποσοστό είναι μικρότερο, αλλά πρόκειται για πολύ σπουδαία εταιρεία, μεγάλη εταιρεία. Δεν πιστεύω να είναι σαν την εταιρεία που με έμπλεξες. Όχι, σου λέω για εταιρεία ογκόλυφα. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Πώς τη λένε? Α, εδώ έχω και την κάρτα της, όλες. Αυτή είναι σοβαρή εταιρεία. Βέβαια. Τι νομίζετε, ότι επειδή πέσαμε στο λαγό των απαταιών, ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι το ίδιο? Ωραία. Μου βγήκε ένα βάρος που τους ξοφίζαμε για όλους. Από αύριο που θα αρχίσουμε να δουλεύουμε, θα ηρεμήσουμε. Θα τα ξεχάσουμε όλα. Δεν μου λες, δεν στεναχωρέθηκες με τα λεφτά που φάγαμε του λαγού? Α, δεν του φάγαμε τίποτα. Πώς έβγαλε ο λαγός από αυτή την ιστορία? 6.700.000. Λοιπόν. Επειδή τα θυμάμαι, είμαι κομπιούτερ. 6.700.000 από προκαταβολές και ασφάλιστρα στείλαμε στον κόσμο. 557.500 οι δικές σου και 200 οι δικές μου. 757.500 μας κάνουν. Και 530.000 οι της επαρχίας, 1.287.500. Έτσι. Λοιπόν. Όλα αυτά μας κάνουν 7.987, είπαμε 500. Βάλε τώρα και 5.000 σε γραμματόσημα, μας κάνουν 7.992.500. Ναι, παιδί μου, αλλά εμείς σου πήραμε 8 εκατομμύρια. Σε ευχαριστώ. Άρα περισσεύουν 7.500. 7.000 δώσαμε για το φορτηγό. Και πάλι έχουμε πλεόνασμα ένα 500. Ορίστε. Τι είναι αυτό? 500, τα αρέστα του λαγού. Δεν καταλαβαίνω. Από το προσωπικό της Λουίς ΑΕ με μη εκτίμηση. Και ο παραλήπτης? Ο λαγός. Κατάλαβες δηλαδή, αυτοί ληστές, εμείς ασφαλιστές. Ληστές και ασφαλιστές που λένε. Μήκε. Άντε, στη δουλειά μας. Στη δουλειά μας. Καλές μας επιτυχίες. Αμήν. Σιγά, σιγά. Θα πνιγείς. Είσαι ασφαλισμένος για πνίξιμο? Όχι, θα σε ασφαλίσω. Ωραίο. Καλό. Στη δουλειά μας, στη δουλειά μας. Άντε.